Πάμε όμως τώρα στον καλά, να δούμε με τη Ραμόνα τι ακριβώς έχει παιχτεί. Η Ραμόνα βγήκε με έναν αέρα, ρε παιδί μου, να τις ξεσκίσω όλες. Όχι, όχι, στα Ρούμπας και σας ξεσκίζω όλες εδώ και τώρα, γιατί εγώ θα κάνω τα νούμερα. Αυτό ακριβώς. Ακριβώς. Υποτίθεται ήρθε σαν η Δήμον ότι ξέρει να κάνει τηλεόραση, ξέρει να φέρει τα νούμερα, αλλά πατάω πάνω στις κοπέλες, έτσι. Ή είχε αυτή την καθοδήγηση από την παραγωγή, γιατί ξέρουν ότι τα λέει, ότι δεν κολλάει και θα μπορούσε, ας πούμε, να δώσει λίγο όθηση στα νούμερα. Και όντως, εντάξει, δεν πήγε άσχημα, 14 ακόμα κάτι έκανε το live της Παρασκευής. Απλά νομίζω ότι το παράκανε. Δηλαδή βγήκε στο Next Top Model, ήταν αυστηρή. Η Ραμόνα της ισοπαίδωσε, της τύπησε κάτω από τη μέση. Καταρχήν όλες τις είπε ξεπερασμένες, όλες ήταν χάλια, δεν της άρεσε τίποτα. Και το σημαντικότερο είναι ότι βγήκε με μια εμφάνιση, η οποία μένα... Καρακιτσαριό! Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι, πώς το λένε, κουτούρ, έτσι το λένε. Ναι, μου θυμίζει, ναι. Τι μου θύμισε τώρα, μου θύμισε στη Eurovision που είχε βγει με ένα φόρεμα με ταχύ μαντό. Και λέγε, μην το βλέπετε, αυτό είναι υψηλή ραπτική. Μα δεν ξέρω τι φόρεσε η Ραμόνα, αλλά ήταν απέσιο αυτό. Όχι με τις βάτες. Μόνο. Ούτε στη δεκαετία 80 τέτοιες βάτες δεν βάζανε από το κορίτσι μου. Πραγματικά σου μιλάω δηλαδή. Αλλά κοίταξε, το κοριτσάκι αυτό είναι ψωνισμένο. Ναι, είναι. Και έκανε πράγματα και άρχισε να λέει, δηλαδή άμα την προσέξετε όταν μιλάει και αυτά που λέει, νομίζω ότι είναι ασύνδετα. Κάποιες στιγμές και δεν έχουν σχέση με τη μόδα. Έχει φτιάξει μια μόδα προς τη γουστάρια αυτή. Ναι, ακριβώς. Ότι αυτό είναι έξι, ακριβώς. Αυτό είναι κύριο. Κοίτα, όχι. Όχι. Είναι διαβασμένη. Ένα λεπτό. Μας πιάνει κορόιδα. Ναι. Επειδή δεν ξέρουν από μόδα οι τηλεθεατές, σου λέει αυτό είναι η μόδα. Αυτό θα είναι έτσι, αυτό θα είναι αλλιώς. Λοιπόν, όχι, ένα λεπτό. Είναι διαβασμένη, αλλά βασικό που είναι το φάουλ. Όχι, δεν είναι έτσι. Γυναίκα. Πού είναι. Το φάουλ που είναι. Ότι σου λέει σε όλες είναι ξεπερασμένες, σε κάποια έχει δίκιο, το παππούζι είναι ξεπερασμένο, το ρούχο είναι ξεπερασμένο και τι λέει. Μην ψωνίζετε από και καλά my market, από του παζαριού τα πράγματα. Το είπε σε κάποιες κοπέλες, τις πρόσβαλε. Αλλά λέει να πηγαίνετε, λέει, στο μοναστηράκι που έχει πολλά vintage κομμάτια. Κοπέλα μου, εγώ που έχω πάει στο μοναστηράκι, εκεί έχει τα περισσότερα που έχει είναι κάποια μεταχειρισμένα ρούχα, έτσι, vintage, ναι, αλλά με ρωτάς εμένα, εγώ προτιμώ να πάρω ένα μπλουζάκι των 5 ευρώ παρά να πάρω ένα μεταχειρισμένο που το έχουν χιλιοφορέσει και δεν ξέρω τι θα βάλω πάνω μου. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εάν σε αρέσει εσένα, καλώς. Είναι δική της, είναι μόδα Ραμόνα. Πήγαινε στο μοναστηράκι και βρες κάτι. Αυτό που λοιπόν, έρχεσαι και παληθεύει σε μένα. Ναι. Αυτό που έλεγα, ότι αυτή δημιουργεί τη δικιά της μόδα. Λοιπόν, βρήκε πάτημα. Κοριτσάκι μου γλυκό, εμείς δεν είμαστε Αμερικανάκια. Δεν είμαστε να πάμε να γίνουν όλες οι γυναίκες Καρντάσιαν. Λοιπόν, δεν είμαστε αυτό το στυλάκι. Εμείς δεν τρώμε κουτόχορτο. Κόψτο, κόψτο. Όχι, αυτή κόψτο. Δεν έχει σχέση με τη μόδα Καρντάσιαν. Αυτή το παίζει. Όχι, άλλο λέω. Ναι. Επειδή εκεί βγήκε η Καρντάσιαν με τον ποπό της στο λαιμό. Και όλες οι κοπέλες κάνουν αυτή την κίνηση. Εδώ δεν θα γίνει έτσι. Αυτό που θα πει η Ραμόνα. Δηλαδή, μην νομίζετε θα δείτε καμία με. Πώς λέγεται, με τις βάτες. Με τις βάτες μέχρι εδώ. Αυτό είναι συλλεκτικό κομμάτι, σε παρακαλώ πολύ. Έλεος πια. Και αυτό είναι το αστείο τώρα της όλης κατάστασης, το ότι ξεφτύλιζε ουσιαστικά τις κοπέλες που βλέπει μπροστά της και έβλεπε ένα πράγμα το οποίο ήταν, ναι, με το μακιγιάζ απέσιο. Ωραίο, ήταν απέσιο. Τρισάθλιο. Ήταν απέσιο. Τρισάθλιο, πες το παιδί μου, τρισάθλιο. Ήταν απέσιο. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να καταλάβουν εκεί στο Sky ότι θα πρέπει να πάψουν να παίζουν με κολπάκια και τρικάκια της δεκαετίας του 90 ή αρχές του 2000. Αυτά τα κάνανε τότε. Τώρα λοιπόν αυτά δεν πιάνουν, ρε παιδιά. Κάντε λοιπόν κάτι. Υπάρχουν τόσα πρόσωπα της μόδας που μπορείτε να φιλοξενήσετε και όχι να βγάζετε μια Ραμόνα να με το παίζει τώρα με ένα έξυπνη της περιοχής. Λοιπόν, κόψε το με τη Ραμόνα. Νομίζω ότι η Μπέτι Μαγκύρα, για να ολοκληρώσουμε το θέμα με το Γκαλά ναι, κλπ. Και με το My Style Rocks, νομίζω ότι η Μπέτι Μαγκύρα είναι καταπληκτική. Αυτή τη στιγμή είναι, αυτή είναι η κορυφαία. Που κρατάει. Α, ο άλλος, ο Θουδουδου. Ο πρώην της. Ναι, της Μπακοδήμου. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε το μέσο πώς πάει. Το μέσο. Γιατί εδώ κατά τα ψέματα είναι μέσο. Έτσι. Λοιπόν, γιατί είναι. Ναι, μεν είναι χωρισμένη με τον συγκεκριμένο. Ναι, μεν υπάρχουν αποστάσεις. Έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις, έχουν παιδιά. Λοιπόν, οπότε σου λέει τα λεφτά καλύτερα να πάνε να μην στα δικά μας τα παιδιά. Οπότε στην οικογένεια. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπήκε με μέσον αυτός ο άνθρωπος. Απλά όταν ήταν στην Κωνσταντινούπολη η κυρία Μπακοδήμου, του είπε του Ιλιτσαλή, Ακουνάκο, να βάλουμε το δικό μου μέσα που είναι σίγουρο. Που είναι και καλύτερο από το Χριστόπουλο. Και καλά. Χριστόπουλο και τα λοιπά. Αφού είναι το Χριστόπουλο. Δεν τα βρίσκεται, δεν τα βρίσκεται, θα φάμε το δικό μου μέσα. Αυτός είναι οφθού και τέτοια.
Ναι, έχει ένα θεματάκι. Έχει ένα το θεματάκι. Οποίο, όσο περνάνε τα επεισόδια, του βγαίνει περισσότερο. Δεν είναι τόσο καλός. Ναι, ο Χριστόπουλος ήταν πιο καλός, δυστυχώς. Εννοείται ότι ήταν καλός. Ήταν και εκπαιδευμένος καλά. Ο Κουδουνάρης, η κουδούνα του λείπει. Εντάξει. Η κουδούνα του λείπει. Καλός, έχει ρόλο πια. Ναι, έχει ρόλο πια. Το συνηθίσαμε από πέρυσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα δούμε τα καλύτερα. Εμείς θέλουμε το My Style Rocks να πάει καλά. Εμείς γουστάρουμε Κωνσταντίνα Σφυροπούλου. Δεν θέλουμε να πάει στα τάρταρα. Δεν είμαστε τους άλλους που βαράνε ανελέητα. Τώρα βέβαια δεν είναι στα πατώματα. Σηκώθηκε όρθια. Μπράβο της. Ας ελπίσουμε ότι θα πάρει το μάθημα από τους Τούρκους που πήγε και είδε τα συστήματα και ότι θα πάει καλύτερα το My Style Rocks.